που θα ήθελα να μου πούνε τι σκέφτονται. Αλλά πριν μπούμε στις δικές σας σκέψεις, θα ήθελα πρώτα να πάω στον Κώστα και στο Στέλιο. Στέλιο μου, έχουν περάσει λίγες μέρες. Σου δόθηκε η δυνατότητα από την καλή σου απόδοση στο παιχνίδι της ατομικής ασυλίας να επιλέξεις έναν υποψήφιο και έδωσες ως υποψήφιο τη Σόφη. Αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα έδινε πάλι την ίδια απάντηση. Όχι. 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 Με εκπλήσεις. Γιατί? Θα έβγαζα τον Γιάννη. Είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος για να επιλέξεις ποιον θες να κρατήσεις και ποιον θες να διώξεις. Επιλέξαμε με τον Κώστα έναν τρόπο να δώσουμε την ψήφο μας. Επιλέξαμε λοιπόν με τον Κώστα έναν τρόπο στη σειρά, δηλαδή ποιος είχε τους περισσότερους ψήφους. Ήτανε ο Λάμπρος και η Σόφη. Το θεωρώ πάρα πολύ άδικο. Το θεωρώ πάρα πολύ άδικο. Οπότε αντικειμενικά, αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα επέλεγα κάποιον ο οποίος, ας πούμε, θεωρώ ότι στην πορεία θα του είναι ακόμα πιο δύσκολη η επιβίωση. Δηλαδή, και σε αυτή τη φάση πιστεύεις ότι είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Νομίζω ότι ο Γιάννης έχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης για τον ίδιο τον εαυτό. Πόσο μάλλον για να βοηθήσει και όλη την υπόλοιπη ομάδα. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, αν ήθελα να βοηθήσω την ομάδα και τον εαυτό μου, θα επέλεγα τον Γιάννη. Κώστα μου, εσύ θα έδινες την ίδια απάντηση. Δεν θέλω να φάνω αιμονικός τώρα με αυτά που λέει ο Στέλιος, αλλά το Στέλιο, επειδή είπαμε ότι θα ψηφίσουμε έτσι, ότι θα προτείνουμε τον υποψήφιο έτσι. Σόφη μου, είσαι η πρώτη από τους τρεις υποψηφίους.